Γνωρίζω στη συνέντευξη, συζήτηση μεταξύ φίλων στην πραγματικότητα. Πάμε λίγο να γνωρίσουμε, να δούμε ποιος είναι ο Φίλιππας Μπορίδης. Πώς γνωριστήκαμε εδώ. Να θυμίσουμε στον κόσμο, γιατί η συζήτησή μας ξεκινάει με αφορμή τα όσα γίνονται και τα διαδραματίζονται τώρα στην Κιβωτό, στην οποία μεγάλωσαν τα ξαδέρφια σου, τα δύο δίδυμα. Έτσι, λοιπόν, πάμε λίγο πίσω στο 2009 που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, αυτή η εκστρατεία με τα παιδιά, η αγωνία να έρθουν στην Ελλάδα, κάπου να πάνε, κάπου να μείνουν και η απόφαση που είχα πάρει τότε να τα πάω στην Κιβωτό. Αλλά εμείς συνεργαστήκαμε πάρα πολλούς μήνες οι δυο μας. Σ' ακούω. Ναι, λοιπόν, εμείς είχαμε, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για το... για τη συνέντευξη αυτή. Εμείς γνωριστήκαμε το 2009, περίπου 10. Το 2009. Το 2009, ναι, σωστά. Τότε με τις συνθήκες εκείνες που ήταν στα τέλη της η μητέρα των παιδιών. Ναι, ναι. Εγώ προσπάθησα τότε, όπως θυμάσαι, να κάνω μια ενέργεια να σώσω τα παιδιά αυτά, διότι ήταν και η μητέρα τους, ας πούμε, στα τελευταία της. Προσπάθησαμε να τα φέρουμε εδώ στην Αμερική, αλλά όποιος ξέρει, είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία να έρθουν τα παιδιά στην Αμερική, ειδικότερα από μια χώρα όπως το Κονγκό. Παίρνει πολύ χρόνο και είχαμε στην ελληνοαμερικανική κοινωνία εδώ πέρα, στην κοινότητα μάλλον, είχαμε απευθυνθεί να βρούμε μήπως υπάρχουν κάποιοι τρόποι, κάποιες λύσεις και μέσα σε αυτό γνωριστήκαμε εμείς. Γνωριστήκαμε εμείς και είχες πάρει βέβαια πολύ θερμά αυτή τη διαδικασία και με πολλές συζητήσεις πρότεινες να πάνε τα παιδιά στην Κιβωτό, γιατί υπήρχαν κάποιες άλλες λύσεις εδώ στην Αμερική, οι ναι. οποίες δεν ήταν και οι καλύτερες. Η αλήθεια είναι, για να πούμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, επειδή είναι και δημοσιευμένα δηλαδή, ναι, είναι ναι. ότι όταν η κοινότητα εκεί στην Κινσάσα απευθύνθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ήταν αρνητικός. Ναι. Και αυτό είναι που κινητοποίησε και εμένα και περισσότερο όταν έδειξε ενδιαφέρον ο μετέπειτα καθερημένος παπάς, ο Παΐσιος, ο οποίος όπως είδαμε καταδικάστηκε και καθερέθηκε για ασέλγεια και, παιδικού, και βιασμού σε ανηλίκων. Έτσι, ήθελα να προλάβω όλη αυτή την κατάσταση, την οποία εσείς δεν οφείλατε να γνωρίζετε, έτσι, ούτε οι άνθρωποι, ο κύριος Πέτρος και οι υπόλοιποι κάτω στην Αφρική. Και έτσι συνεργαστήκαμε εκείνο το διάστημα. Οφείλω με την ευκαιρία, γιατί το είχαμε πει, το είχατε γράψει και στην ανακοίνωσή σας τότε, να ευχαριστήσουμε τον τότε Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Κακλαμάνη, ο οποίος παρέκαμψε πολύ την γραφειοκρατία, και τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ μέσω της διπλωματικής οδού να περικόψουμε και γραφειοκρατία και χρόνο κλπ. Ώστε τα παιδιά τελικά τη Μεγάλη Παρασκευή του 2010 κατάφεραν, ήρθανε, τα υποδέχτηκε ο πατήρ Αντώνιος. Όλο αυτό το story μας έφερε πολύ κοντά εμάς τους δύο. Και η απόφαση μου, και οφείλω να πω και δημόσια, ευχαριστώ την οικογένειά σας που εμπιστεύτηκε την κρίση μου και την απόφασή μου να επιλέξω τον πατέρα Αντώνιο. Τώρα είμαι σε δύσκολη θέση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι ο πατήρ Αντώνιος δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που κατηγορείτε. Εσύ τουλάχιστον, γιατί εμείς οι δύο έχουμε μεγάλη επαφή, μεγάλη σχέση. Σωστά. Εγώ μπορώ να τονίσω ότι όχι μόνο εγώ, αλλά και όλη η οικογένειά μας. Ούτε καν μας έχει περάσει από το μυαλό η ιδέα ότι όλα αυτά που λέγονται και γίνονται έχουν κάποια βάση. Εντάξει, εμείς με τη βοήθεια τη δικιά σου και πάλι σας σε ευχαριστώ τότε και σε ευχαριστώ ακόμη και σήμερα για αυτό που έγινε, γιατί σώσαμε αυτά τα δύο παιδιά και με τη βοήθεια πολλών όπως αναφέρθηκες, που σπεύσανε γρήγορα για να μπορούν να μεταφερθούν αυτά τα παιδιά από την Κινσάσα στην Αθήνα. Γιατί δεν είναι μόνο η λύση, είναι και η λύση εντός ενός χρονικού διαστήματος, διότι θα μένανε βέβαια και άστερα και χωρίς μητέρα κλπ. Οπότε... Μα ήδη τα παιδιά γνωρίζουν από την κατάσταση που επικρατεί εκεί, γιατί επικοινωνούν με την αδερφή τους. Ναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι ακόμα χειρότερα η κατάσταση.
Η κατάσταση δυστυχώς είναι χειρότερα και δεν υπάρχει κάτι στο μέλλον. Από ό,τι μου έλεγε ο Τζίμι, όνειρό του είναι να ενωθεί όλη η οικογένεια και να βρεθούν όλοι εδώ, γιατί αγαπάει πολύ την Ελλάδα. Έχει γίνει και το ένα αγόρι και το άλλο, και ο Δημήτρης και ο Κώστας, χρήσιμοι πολίτες, εργάζονται, παραγωγικοί, αξιόλογα παιδιά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ αξιόλογα παιδιά. Και θα ήταν ευχής έργο, γιατί θα μας παρακολουθούν τώρα, να έρθουν και στη Νέα Υόρκη, να έρθουν στην Αμερική, να σπουδάσουν, γιατί το αξίζουν και τα δύο. Εσύ έχεις βοηθήσει πάρα πολύ και οφείλω να το πω. Όταν βρεθήκαμε με τα παιδιά, φάγαμε, τα είπαμε με αφορμή αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση, ο περισσότερος χρόνος ήταν για το Φίλιππο, για σένα. Φίλιππα, εσένα τι σου δημιουργεί όλη αυτή η υπόθεση? Πώς το εισπράττεις εσύ που έχεις μια άμεση σχέση με παιδιά που ήταν στην Κιβωτό και μεγάλωσαν στην Κιβωτό, τα σπούδασε η Κιβωτός, τα έβγαλε χρήσιμους πολίτες η Κιβωτός. Αλέξανδρε, τι να σου πω, δηλαδή είμαι έκπληκτος. Κοίταξε να δεις, η λέξη έκπληκτος είναι μια απλή λέξη που μπορεί να μείνει έκπληκτος για κάτι. Αυτό όμως και το περίμενε κάποιος, δηλαδή εγώ είμαι επιχειρηματίας και ξέρω, ας πούμε, ότι υπάρχουν πολλά συμφέροντα, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία τριγυρίζουν κάποιες, κατάλαβα, ναι, κάποιες τέτοιες, αλλά δεν περίμενα. Δηλαδή, το να πεις, το να υπάρχουν κάποια δείγματα, έτσι, και να μπορεί να πει κανείς, ok, υπάρχουν κάποια δείγματα, ίσως να είναι και έτσι, αλλά δεν υπάρχει τίποτα το οποίο στηρίζει αυτές τις κατηγορίες. Και έμεινα έκπληκτος και εμείς όλη η οικογένεια μείναμε έκπληκτοι. Και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, εκτός από το να πάει ο νους σου σε κάποιες ίσως άλλες προθέσεις που βοήθησαν να γίνει αυτό το θέμα. Αυτά τα συμφέροντα που σκιαγραφούμε όλη αυτή την περίοδο, πώς νιώθεις όμως εσύ, πώς η οικογένειά σου, η κοινότητα εκεί, γιατί έχει απλωθεί το θέμα, το συζητάνε στην Αμερική πολύ έντονα, γιατί και εγώ μιλάω αυτές τις μέρες, όλους αυτούς τους δύο μήνες μιλάω διαρκώς. Είναι μια πολύ έτσι πικρή ουσία. Δεν ντρεπόμαστε, πώς να σου πω. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, διότι είναι σαν κάτι ουρανοκατέβατο. Να, ας πούμε συγκεκριμένα για μένα, έτσι. Λοιπόν, έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που τα παιδιά πήγαν στην Κιβωτό. Έτσι, αυτά τα 13 χρόνια δεν υπήρχε καν, ούτε παραπονεθήκανε για κάτι, ούτε ήταν ο πάτερ Αντώνιος, όχι μόνο πατέρας, πνευματικός πατέρας τους, τα βοήθησε. Δηλαδή πώς μπορεί κάτι το οποίο έχει δρομολογήσει τόσο ωραία, τόσο καλά και με τα προβλήματα, γιατί μην ξεχνάμε, τα παιδιά πήγαν 10 χρονών, σήμερα είναι ενήλικοι, περάσανε κάποιες... 3. Ναι, περάσανε κάποια παιδικά χρόνια, μετά κάποια εφηβικά χρόνια και μέσα σε αυτή τη διάρκεια όποιος έχει παιδιά ξέρει ότι δημιουργούνται δύσκολες στιγμές που χρειάζονται στήριξη, χρειάζονται μέντορα, χρειάζονται πολλά. Όλα αυτά τα προσφερθήκανε όχι μόνο και σε δικά μας τα παιδιά, αλλά και σε άλλα παιδιά πιστεύω που ήταν στην Κιβωτό, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, και αν υπήρχε κάποιο προβληματάκι το λύνανε κλπ. Δεν μπορεί κάποιος να πει σε 13 χρόνια που ξέρω προσωπικά η δικιά μας, σε 13 χρόνια να μην υπάρχει κάτι το οποίο να σου φέρει, όχι αντίρρηση, να σε βάλει σε δεύτερες σκέψεις. Σε δεύτερες σκέψεις. Και έτσι ξαφνικά, γι' αυτό είχα πει και στο interview που σας έστειλα, ότι εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή να μου το λέγανε αυτό, δεν θα το πίστευα. Έτσι, εκτός από ότι το διαβάζεις και το ακούς, ας πούμε, καθημερινό στην τηλεόραση και στα MMA. Τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 13 χρόνια, γιατί εσύ μίλαγες σχεδόν καθημερινά μαζί τους, και πρέπει να το πω ότι περισσότερο σε βλέπουν σαν ένα μεγάλο φίλο τους, παρά σαν άδερφο ή σαν συγγενή, γιατί δεν είναι μόνο η υποστήριξη η οικονομική και η ηθική και η φιλική υποστήριξη,
Είναι η συνεχής επικοινωνία που έχεις μαζί του. Κατάλαβες ποτέ ότι τα παιδιά είχαν έστω κάποιο πρόβλημα με κάποιο από τα στελέχη ή με τον πατέρα Αντώνιο σου, είπανε κάτι ποτέ που να σε προβληματίσει, να σε βάλει σε μια δεύτερη σκέψη, να αρχίσεις να σκέφτεσαι, υπήρχε ποτέ κάποιο τέτοιο περιστατικό που να σου πούνε μου μίλησε πολύ άσχημα ή μου φέρθηκε περίεργα? Γιατί πρέπει να ρωτήσω τώρα και καθαρά δημοσιογραφικά, άλλο η σχέση που έχω με τον άνθρωπο, αλλά πρέπει να ρωτήσω για να βγάλουμε κάτι, να είναι και χρήσιμη αυτή η συζήτηση και η συνέντευξη που κάνουμε. Σου αναφέρθηκαν ποτέ σε κάτι? Όχι ποτέ, και ποτέ σε κάτι το οποίο τους, τους πείραξε ή οτιδήποτε. Το μόνο καμιά φορά που συζητάγαμε είναι ότι, και πάλι το έχω πει, ότι από 17 χρόνια τα παιδιά εργάζονται και καμιά φορά όταν τους και εγώ, πρώτα απ' όλα να τονίσω κάτι, ότι και εγώ έχω 23 χρονών παιδί, έτσι, και ξέρω, πώς τα προβλήματα της ηλικίας. Λοιπόν, και όταν τα παιδιά, παραδείγματος χάρη, αρχίσαν να δουλεύουν, ήταν κάτι το οποίο τους βοήθησε ο πάτερ, δηλαδή τους είπε ότι η εργασία δεν είναι ντροπή. Το να πας να δουλέψεις, το να πας να εργαστείς και να κερδίσεις λεφτά, έστω από 17, από 18, είναι κάτι το οποίο είναι καλό και τους δεν θέλω να πω έσπρωξε, γιατί είναι βαριά η λέξη, αλλά τους όθησε προς, προς τα εκεί, το οποίο... Βασικά τους βοήθησε στην αυτοκρατία τους, να σταθούν στα πόδια τους, τους έσπρωξε να βγουν στην κοινωνία. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτά που μου έχουν πει τα αγόρια. Απόλυτα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κακό, αλλά είναι και κάτι το οποίο... Είναι οικονομική αυτοτέλεια, έτσι. Ακριβώς. Ένα σπίτι ολόκληρο, πληρώνουν τα έσοδά τους, τα έξοδά τους. Είναι δηλαδή αυτοδημιούργητη από κάποιο σημείο και έπειτα, γιατί οι ίδιοι παράγουν την οικονομική τους αυτονομία. Οι ίδιοι δουλεύουν και οι δύο. Πολύ σωστά, αλλά θυμάμαι τότε που με είχαν πάρει και επικοινωνήσαμε και μου λέει έτσι και έτσι, λέει, αφού τελειώσαμε το σχολείο και έχουμε να περιμένουμε να έρθει η σειρά μας να πάμε στο στρατό, ο πάτερ μας είπε να πάμε να εργαστούμε. Και όχι ότι τους φάνηκε κακό, αλλά από τη δικιά μου την πλευρά τους είπα μπράβο, καλά σας είπε, καλά σας καθοδηγεί, διότι τι θα κάνετε, θα πηγαίνετε στην καφετέρια όλη μέρα να πίνετε καφέ και να μιλάτε με τους φίλους σας. Καλύτερα δεν είναι να πάτε να κάνετε κάτι το οποίο θα σας και, και εσείς θα αισθάνεστε καλύτερα για τον εαυτό σας και θα πάρετε κάποιο εισόδημα και θα είστε αυτόνομοι, θα έχετε αυτόνομοι. Πολύ σωστά. Και όταν ας πούμε βλέπω την καθοδήγηση αυτή που... Για μένα είναι πολύ σωστή καθοδήγηση να πεις σε ένα νέο. Και εσύ πατέρας δύο παιδιών. Ακριβώς. Την καθοδήγηση αυτή δεν μπορώ να κρίνω ότι ο άνθρωπος έκανε λάθος που τους είπε κλπ. Αλλά δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορώ να πω από ό,τι ξέρω καθοδήγηθηκε λάθος ή τους είπε κάτι, τους μίλησε αυστηρά ή τους έβαλε τιμωρία ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον από τη δικιά μας εμπειρία. Και η οικογένεια, γιατί μπορεί κάποιος να σχολιάσει ότι εγώ είμαι στην Αμερική. Βέβαια, σήμερα επικοινωνείς με όλα τα μέσα πολύ, πολύ εύκολα. Ένα καλό τα μέσα είναι αυτό, η αμεσότητα. Λοιπόν, δεύτερον, αλλά έχουμε οικογένεια στην Ελλάδα. Μεγάλη οικογένεια. Εγώ μπορώ να σου πω ότι η περισσότερη οικογένειά μου είναι στην Ελλάδα από ότι στην Αμερική. Δεν είμαι έτσι, γιατί από την Ελλάδα ήρθα στην Αμερική εγώ. Δεν είναι ότι είμαστε εδώ γενναίες. Λοιπόν, και έχουμε όλοι... είχαν εμπειρίες με τον πατέρα Αντώνιο, με την Κιβωτό, με τα διάφορα στελέχη. Οπότε δεν το λέω μόνο εγώ αυτό, μπορούν να το διαπιστέψουν και άλλοι συγγενείς που είναι εκεί. Εσύ πώς σχολιάζεις όλο αυτό το νοριμαγδό, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται μια δολοφονία ενός προσώπου. Σωστά. Καθαρές κουβέντες δηλαδή. Έχουν καταδικάσει πριν δικάσουν και η ευθύνη βαρύνει εμάς όλους τα μέσα ενημέρωσης. Βεβαίως έχει ευθύνες και η κυβέρνηση. Από εκεί πέρα είναι όλα αυτά τα συμφέροντα, αυτά που υπενήχθηκες πριν από λίγο, τα επιχειρηματικά. Όλο αυτό το πράγμα εσένα τι σε δημιουργεί, τι είναι οι σκέψεις που έχεις, τι θέλεις να πεις σε όλους αυτούς που θα σε παρακολουθήσουν και σε παρακολουθούν αυτή τη στιγμή?
Αλέξανδρε, κοίταξε να δεις. Οι σκέψεις τις δικές μου έχουν να κάνουν με το εξής. Όταν υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί, ας το πούμε οργανισμοί, διάφοροι όπως η Κιβωτό, που είναι ένας όασης, έτσι, μέσα στην καθημερινή ζούγκλα που ζούμε, που προσφέρει κάτι. Μπορεί να ήταν για τους υπερήλικες, μπορεί να ήταν για τα παιδιά όπως είναι πραγματικά η Κιβωτός, μπορεί να είναι για κάποιο άλλο κομμάτι της κοινωνίας που προσφέρει ένα λιμάνι να μπορεί να βοηθηθεί, έτσι, και εμείς οι ίδιοι το καταστρέφουμε, είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό, διότι είναι, για μένα είναι θλιβερό, είναι λυπηρό, είναι τίποτα δεν βλέπω το οποίο να βγει από αυτή την υπόθεση να είναι καλό. Έτσι, γιατί πρώτον απ' όλα καταστρέφουμε τα ίδια τα παιδιά που προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Έτσι. Δηλαδή, όταν πας να καταστρέψεις τον Πάτερ Αντώνιο ή τον κάθε Πάτερ Αντώνιο, έτσι, ναι μεν, παθαίνει ζημιά μεγάλη, αλλά την πιο πολύ μεγάλη ζημιά την παθαίνουν τα παιδιά και περισσότερο είναι η εμπιστοσύνη που έχουμε η εμπιστοσύνη που έχει το ευρύτερο κοινό σε αυτό το έργο. Λοιπόν, και για μένα είναι θλιβερό. Διότι είναι κάτι το οποίο το έκανε ένας κοινός παπάς. Αυτό το έργο το ξεκίνησε ένας κοινός παπάς. Έτσι, και αυτό όχι... που έχει κλείσει τα μεγάλα σύστα. Λοιπόν, δεν το φτιάξε η Αρχιεπισκοπή, δεν το φτιάξε ο Μητροπολίτης, δεν το φτιάξε η κυβέρνηση, δεν το φτιάξε ο Δήμος, δεν το φτιάξε κανείς. Το φτιάξε ένας κοινός παπάς. Ακριβώς. Και δεν μπορεί ίσως κάποιος να διανοηθεί ότι υπάρχουν, ξέρω, δομές, υπάρχουν δεν ξέρω πόσα κτίρια, δεν ξέρω τι περιουσία υπάρχει αυτή η περιουσία η οποία δεν κάνει τίποτα άλλο εκτός από να βοηθάει τα παιδιά και να βοηθάει και τις μητέρες με τα μικρά παιδιά και λοιπά. Ξέρουμε ποιους βοηθάει, τόσο πάντων, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Ναι, αλλά να ρωτιέται ο ελληνικός λαός και γενικότερα ο ελληνοαμερικάνικος, γιατί βαλθήκανε λυτοί και δεμένοι να το καταστρέψουν αυτό το πράγμα. Ρωτάτε το γιατί. Το γιατί Το κρίσιμο ερώτημα. Εγώ αυτό το θέμα το βλέπω από δύο πλευρές. Το βλέπω σαν ένας, ας το πούμε, πατέρας, έτσι, που ξέρω τον Τζίμι και τον Κωστή, γιατί είμαστε συγγενείς και μας δένουν πολλά χρόνια από τη μέρα που γεννηθήκανε μέχρι τώρα. Το βλέπω από αυτή την πλευρά, αλλά το βλέπω και σαν επιχειρηματική. Δηλαδή, πώς θα έκανα μία ανάλυση σε μία άλλη business. Έτσι, πώς θα έκανες την ανάλυση και λες ποια είναι τα στόχαστρα, τι είναι αυτό που δημιουργεί αυτό. Και για μένα είναι πολύ απλό, δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Πώς, και πάλι το είχα πει, πώς 29 χρόνια αυτός ο άνθρωπος είναι καλός και ξαφνικά είναι κακός. Από τη μία μέρα στην άλλη, χωρίς να υπάρχουν βασικά στοιχεία, έτσι. Το να πεις εσύ, το να πω εγώ και το να πει κάποιος άλλος ότι έτσι έγινε, okay, λέγονται αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορείς να καταστρέψεις ένα τέτοιο έργο με το λεγόμενο hearsay που λέμε εδώ στην Αμερική, το είπε κάποιος, έτσι. Ναι. Απ' την άλλη όμως, υπάρχουν όντως κάποιες μαρτυρίες. Τώρα, σωστά, να τις πω καταγγελίες, να τις πω μια κατασκευή, ένα οικοδόμημα από μια ιστορία που φτιάχτηκε, γιατί δεν μπορώ να πω στοιχεία του ρεπορτάζ και της δικογραφίας, έχω δεσμευτεί προς αυτό, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν αυτά και βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας και έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλα έχουν πλάτη. Κανείς δεν βγαίνει με το πρόσωπό του να πει και να δείξει ότι μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο. Όλα φαίνονται. Καταρχήν είναι όλα με πλάτη, κανείς με πρόσωπο και κατά δεύτερον, μετά από δύο μήνες, αν απομακρύνεσαι από την ιστορία, φαίνεται ότι κάποιος κατευθύνει όλη αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω αν υπερβάλλω λόγω της αγαθής και καλής σχέσης που έχω με τον Αντώνιο. Εσύ τι γνώμη έχεις, τι βλέπεις, τι εισπράττεις.
Είπες ότι είναι συμφέροντα. Okay. Αλλά υπάρχουν και, υπάρχουν και καταγγελίες. Υπάρχουν κατηγορίες και καταγγελίες. Αλλά εγώ θέλω να εγώ μπορώ να πω κάτι από τις δικές μου εμπειρίες που έχω ζήσει κάποια χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Ότι ας πάρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την, θέλει να κλέψει. Δεν ξεκινάει μια μέρα να κλέβει. Είναι κάτι το οποίο το ανακαιρού. Αν πάμε πίσω στο παρελθόν, θα δούμε ότι ίσως από πιτσιρικάς έκλεβε κάτι ή πήγαινε στο ψιλικατζίδικο και έπαιρνε καραμέλες. Και απλώς συνεχίζοντας τη ζωή, μεγαλώνει αυτό το κακό, έτσι. Το ίδιο πιστεύω γίνεται και με τα θέματα αυτά. Αν ο πάτερ Αντώνιος ήταν κακός, είχε κακοποιήσει, είχε κάνει κάτι άσχημο σε παιδάκι, σε έφηβο ή έφηβη ή οτιδήποτε, δεν είναι κάτι το οποίο θα παρουσιαστεί σήμερα. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει παρουσιαστεί πριν 25 χρόνια ή πριν 29 χρόνια. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω, ότι δεν γίνεται από μία μέρα στην άλλη αυτό το πράγμα. Δεν ξυπνάει κάποιος μία μέρα και λέει θα πάω σήμερα να γίνω κακός άνθρωπος. Δηλαδή δεν σε πείθει αυτό το οικοδόμημα. Βέβαια δεν με πείθει. Τώρα, δεν είναι και κανείς Άγιος, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε ότι υπάρχει περίπτωση, και εγώ προσπαθώ όλη μέρα να είμαι σωστός, με τους χαμηλούς τόνους, να μπορώ να πω αυτά που θέλω να πω, αλλά καμιά φορά βγαίνεις και έξω φρονό, μπορείς να πεις και κάτι παραπάνω. Δεν πάει να πει αυτό ότι έχεις αυτή την τάση, έτσι. Ότι είσαι άνθρωπος κακός και θες να τιμωρήσει, να κάνεις, να μεταχειριστείς κάποια παιδιά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει μια κλίμακα στην οποία παίζουμε όλοι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρω τι είναι από πίσω από όλα αυτά, Αλεξανδρέ, διότι δεν πιστεύω ότι, εγώ τον έχω γνωρίσει τον πάτερ Αντώνιο, έχουμε μιλήσει πολλές φορές, ποτέ. Πρέπει τουλάχιστον να είμαστε και κρίτες χαρακτήρας, έτσι, να μπορούμε να κρίνουμε ένα χαρακτήρα. Όταν ένας άνθρωπος σου μιλάει όμορφα, σου μιλάει ωραία, είναι πολύ οργανωμένος, είναι πολύ τυπικός, δεν ανεβάζει τόνους κλπ. Δεν μπορεί να έχει αυτά που λέγονται. Δεν το βλέπω φυσικό εγώ, δεν ξέρω. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το χωνέψω, ας το πούμε λίγο πιο λαϊκά. Καταλαβαίνω ότι ως επιχειρηματίας κοιτάς κυρίως τα συμφέροντα, είναι κάτι που το τόνισες από την αρχή. Και αυτό που επίσης θέλω και εγώ να τονίσω με έμφαση είναι ότι καταστρέφουμε ένα τεράστιο κοινωνικό έργο και κανείς δεν ασχολείται με την ουσία που είναι τα ίδια τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία στιγματίζονται. Μου έλεγε ο Τζίμις και ο Κώστας πόσο δύσκολη έχει γίνει η ζωή τους, που όλος ο κόσμος τους ρωτάει για την Κιβωτό. Και υπάρχει μια δυσκολία αυτή τη στιγμή στη ζωή όλων των παιδιών της Κιβωτού. Δεν μιλάμε για τον Κώστα και τον Δημήτρη μόνο. Μιλάμε για 10.000 ανθρώπους όπου πέρασαν από την Κιβωτό. Ναι, διότι το στίγμα δουλεύει και από τις δύο πλευρές, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή κάποτε... Ήταν το διαβατήριο, ήταν το χρυσό μετάλλιο το να πεις ότι είσαι από την Κιβωτό. Τώρα είναι το ακριβώς αντίθετο. Όλοι κουμπώνονται. Ακριβώς. Στιγματίζονται από την κακιά έννοια, έτσι. Λοιπόν. Είναι περνάνε δύσκολα, διότι και τα δικά μας τα παιδιά, αλλά υποθέτω ότι και τα άλλα παιδιά που αποφεύγουν να πούνε ότι είναι από την Κιβωτό πλέον. Για τη Κιβωτό με τα οποία μιλάω, αυτό το πράγμα γύρισε μπούμεραγκ. Εκεί που ήταν διαβατήριο, ακόμα και για δουλειά, για οτιδήποτε, το να πεις ότι ήμουν στην Κιβωτό, ξαφνικά κλείνουν πόρτες, αρχίζει ο κόσμος και κουμπώνεται, δηλαδή η ζημιά θα φανεί. Σιγά σιγά, αυτό που είπες, ότι ροκανίζουμε ένα έργο το οποίο μόνο... Στην ουσία τι φταίνε αυτά τα παιδιά να στιγματιστούν έτσι. Δεν κάνανε τίποτα. Ναι, έτσι ακριβώς. Πες μου κάτι. Το γεγονός ότι αυτή η ιστορία τραβάει και κάθε μέρα τα μέσα ενημέρωσης θες γιατί θέλουν να έχουν θέματα, να καλύπτουν την πραγματική επικαιρότητα που είναι τα προβλήματα του ελληνικού και του ελληνικού λαού και πρέπει να τον ποτίσουν με κάτι άλλο, να στρέψουν την προσοχή του σε άλλα πράγματα. Και καταλαβαίνεις τι εννοώ, γιατί είσαι Ελληνοαμερικανός και δεκάδες φορές έχεις ακούσει Έλληνες να σου λένε βοήθησέ με. Έτσι δεν Σωστά. Είναι. Έτσι είναι.
Εμείς τουλάχιστον στην ελληνοαμερικανική κοινότητα και όλοι οι Έλληνες της Διασποράς βλέπουμε τα τελευταία 15-17 χρόνια ότι όποιος έχει γνωστό στην Αμερική δεν υπάρχει περίπτωση να μην του είχε πει «Βοήθησέ με, στείλε μου κάτι, έχω αυτό». Αυτό είναι ένα θέμα. Οπότε θέλουν να στρέψουν την προσοχή του κόσμου σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τα πραγματικά προβλήματα. Και ενδεχομένως να έχει διωγγωθεί. Διότι, αλλά πέραν αυτού είναι ότι αυτό που είπες, καταστρέφουν ένα κοινωνικό έργο. Τι θέλεις να πεις, γιατί θα σε δει ο πατήρ Αντώνιο. Τι θέλει να του πει. Τι να του πω. Να του πω το ότι το μόνο που μπορώ να του πω είναι λυπάμαι πολύ για αυτά που περνάει. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Δεν του αξίζει τίποτα από όλα αυτά που ζει σήμερα. Αυτό το πόνο και την πίκρα που αισθάνεται. Δεν μπορώ, ό,τι και να πω εγώ, δεν μπορώ να το φτιάξω. Το μόνο που μπορώ να του πω είναι ότι συνεχίζω με πολύ σεβασμό και πολύ αγάπη να είμαι δίπλα του, να είμαστε όλοι δίπλα του. Πιστεύω ότι και το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου που ξέρουν για τον πατέρα Αντώνιο, για την Κιβωτό και το έργο που έχει κάνει θα είναι δίπλα του. Αλλά αυτό το δρόμο πρέπει να το περάσει ξέροντας ότι από πίσω του έχει εμάς σαν στρατό να τον βοηθάμε, αλλά πρέπει να το περάσει δυστυχώς μόνος του με την πρεσβυτέρα και θα περάσει δύσκολες στιγμές, αλλά είμαστε εδώ. Να προσέξει την υγεία του, διότι από αυτά τα γεγονότα μπορεί να έρθει μεγάλη στεναχωρία, ενώ είναι και μικρός στην ηλικία, θα έπρεπε να προσέξει, διότι είναι τα χαστούκια της ζωής, τα οποία είναι πολύ δύσκολα. Και μέσα σε όλα αυτά θα βγουν και πολλά στη φόρα που ίσως να μην θέλει να είναι προσωπικά, είναι οικογενειακά, είναι πολλά, αλλά πρέπει να τα περάσει, αλλά ξέρει ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος από πίσω του που ασπάστηκε το έργο, ασπάζεται το έργο, τον αγαπάμε και θέλουμε κάτι το καλύτερο, ό,τι το καλύτερο για αυτόν. Πες μου κάτι άλλο. Να. Πώς σχολιάζεις ότι το γεγονός ότι από τους πρώτους που βγήκανε να τον καταδικάσουν πριν δικαστεί είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο κύριος Ιερώνυμος. Πώς το εισέπραξες αυτό? Κοίταξε, είναι δύο οι απαντήσεις. Το ένα είναι, η πρώτη απάντηση είναι δεν με εξεφνεδιάζει αυτό. Δηλαδή δεν. Πρώτον, πίστευα ότι θα μπορούσε, δηλαδή δεν πιστεύω ότι το έκανε, αλλά το έκανε αυτό και θα έπρεπε στη θέση που ήταν να αφήσει λίγο τα γεγονότα να τρέχουν πριν αποφασίσει να πάρει θέση από την αρχή. Ναι, δηλαδή, χωρίς να υπάρχουν γεγονότα. Τώρα, κοίταξε να δεις, Αλέξανδρε. Το να πεις εσύ, το να πει ο καθένας είναι ελεύθερος να πει ό,τι θέλει. Έτσι, έχουμε ελεύθερο λόγο, ο καθένας μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Αυτά, αλλά όποιος κατηγορήσει, έτσι, πρέπει να κληθεί να διαπιστώσει γιατί λέει αυτά που λέει. Λοιπόν, χωρίς να υπάρχει κάποια διαπίστωση, χωρίς το οτιδήποτε συγκεκριμένο, απλώς από κατηγορίες, ας το πούμε και λόγια. Χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση. Λοιπόν, πήρε την απόφαση σαν πατέρας, σαν αρχιεπίσκοπος, να κατακρίνει και να βγάλει εκτελεστική απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο. Για μένα είναι κακό αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά καθοδήγησε τους πάντες. Ακριβώς. Διότι αμέσως μετά την επόμενη μέρα βγήκε ο Πρωθυπουργός, συγκάλεσε κυβερνητική σύσκεψη, λες και δεχθήκαμε επίθεση από την Τουρκία, πρωί 9 η ώρα. Αυτά όλα πώς θα εισπράττουν οι Έλληνες? Δεν ξέρω πώς θα εισπράττουν, αλλά εγώ προσωπικά έχω και μια άλλη εμπειρία, την οποία την ξέρεις εσύ από το 2010. Ναι. Γι' αυτό δεν με εκπλήσει πλέον. Αλλά δεν με εκπλήσει. Δηλαδή πιστεύω να είναι και αυτό, να μην ακούσουμε κι άλλα από οι κληρικούς ηγέτες Ελλαδικής Εκκλησίας. Ναι. Της Ελλαδικής Εκκλησίας, αλλά είναι δυστυχώς
δεν μας δίνει εμπιστοσύνη πλέον. Εσύ έχεις ήδη την πικρή εμπειρία από την άρνηση τότε του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου. Ακριβώς. Να δεχτεί αυτά τα παιδιά στην Αμερική. Σωστά. Αυτό ήταν που μας έφερε κοντά, η άρνηση, η πεισματική του άρνηση, να πάρει τα παιδιά στην Ακαδημία του Αγίου Βασιλείου και να τα περιθάλψει η Αρχιεπισκοπία ώστε να τα έχετε κοντά σας, γιατί είναι συγγενείς σας. Εσύ έτσι πρόκειτο να αναλάβεις όλη την κυδαιμονία, τη φροντίδα τους. Αλλά έχει πρώτη επαφή. Από το Αλέξανδρε, υπάρχει κάτι το κοινό μεταξύ των δύο υποθέσεων, ας το πούμε. Γιατί ούτε και τότε ο Δημήτρης κοίταξε να δει ποια είναι η πραγματική σου. Δηλαδή τα ντοκουμέντα, τα facts που λέμε, δεν υπήρχαν facts γεγονότα, τότε, τα γεγονότα. Απλώς πήρε την απόφαση. Και πιστεύω ότι και τώρα κάτι ακριβώς τέτοιο έγινε. Ακριβώς το ίδιο είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία πεισματικά χτυπάει ανελαίητα, δηλαδή έφτασαν στο σημείο να πάνε παραμονές των Χριστουγέννων να πούνε σε 10 οικογένειες προσφύγων από την Ουκρανία στο κτίριο που τους είχε παραδώσει ο πατήρ Αντώνιος αυτό, να τους πούνε φυγέτε από εδώ, πηγαίνετε κάπου αλλού. Δηλαδή ξυλώνουν οτιδήποτε θυμίζει τον πατήρ Αντώνιο και δεν σεβάστηκαν ούτε τις ημέρες των εορτών. Οι ίδιοι οι οποίοι τον ανέβασαν πάρα πολύ ψηλά πριν από χρόνια. Μου έλεγε ότι διαγωνιζόντουσαν, ήταν στη σειρά για να πάρουν, να βγάλουν μια selfie όλοι οι πολιτικοί και οι πρωθυπουργοί. Ξέρεις, είναι αυτό το λεγόμενο ότι στο δρόμο για την άνοδο συναντάς όλα τα άτομα που θα τις ξανασυναντήσεις στο δρόμο για την κάθοδο. Για την κάθοδο. Λοιπόν, δεν με εκπλήσει αυτό. Να σου πω και γιατί. Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα πάει προς εκλογές, έτσι. Ναι. Υπάρχει πορεία προς εκλογές, πιστεύω, την Άνοιξη. Λοιπόν, όλα αυτά που δημιουργούνται, βγαίνουν στην επικοινωνία, πιστεύω, για να αποτρέψουν να μην σκέφτεται κανείς να αλλάξει λίγο το βλέμμα του κόσμου, να κοιτάζει προς άλλα και όχι σε αυτά που είναι ουσιαστικά. Έτσι, στη ζωή μας. Για μένα είναι έσχος τώρα, χριστουγεννιάτικα, τέτοιες μέρες, γιορτές, να πετάσεις, ας πούμε, τι σου φτιάξανε αυτές οι οικογένειες. Θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση στην πορεία, όχι να γίνει άμεσα, να γίνει αργότερα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος. Ποιος ήταν ο λόγος, ποιος κέρδισε από όλο αυτό? Σίγουρα όχι τα παιδιά και οι πρόσφυγες. Λοιπόν, αυτούς που θέλουμε να βοηθήσουμε, δεν τους βοηθάμε, παρά τους τόσο πάνω, δεν τους βοηθάμε. Ναι. Έχεις δίκιο. Κλείνοντας, πες μου κάτι. Τι θέλεις να πεις στους Έλληνες που σε βλέπουν και σε παρακολουθούν? Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να μεταδώσεις όχι μόνο στους Έλληνες που μας παρακολουθούν παντού, αλλά και στα χιλιάδες παιδιά της Κιβωτού, μεταξύ αυτών και τα ξαδέρφια σου? Τι μήνυμα να τους πω? Εγώ θέλω κατά βάση όσο μπορούμε γενικά σαν λαός και σαν Έλληνες να χρησιμοποιούμε την κρίση σκέψεως, να μπορούμε να σκέφτουμε, διότι ακούμε πολλά, βλέπουμε πολλά. Σήμερα με το Facebook αυτό, το άλλο, όλα τα κοινωνικά μέσα ακούγονται πολλά και πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε από δική μας κρίση, να μπορούμε να ξεδιαλύνουμε αυτά τα οποία στέκουν και αυτά τα οποία δεν στέκουν. Έτσι, και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Διότι μέσα σε όλο αυτό που γίνεται πρέπει να κρίνουμε ποιο είναι λογικό και ποιο είναι παράλογο. Ποιο στέκει και ποιο δεν στέκει. Ποια είναι η άποψη από το ποιο είναι το δεδομένο, έτσι, ποιο είναι το fact. Έτσι. Δηλαδή να σου δώσω να καταλάβεις, ακούω εκπομπές και γελάω μέσα μου, διότι λέω γενικά... Έγινε κάποια κριτική γιατί ο πάτερ Αντώνιος έχει στις διάφορες δομές κάπου που μένει. Ναι. Και θα μπορούσαν να μένουν παιδιά σε αυτά τα δωμάτια, τα οποία είναι για αυτόν όταν έρχεται. Αφού ο άνθρωπος είναι ηγέτης αυτής
της οργανώσεως, να το πούμε. Πού πρέπει να μείνει. Αν τον κρίνουν γι' αυτό. Αν έμενε όμως σε ξενοδοχείο και πλήρωνε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ τη νύχτα να μένει στο ξενοδοχείο, τον κρίνουν και θα λένε γιατί μένει σε ξενοδοχείο και λοιπά και κάνει χλιδά τη ζωή. Ναι. Ή αν είχε μια βίλα κάπου στα βόρεια προάστια, λοιπόν, πάλι θα γινόταν χαμός. Λοιπόν, γιατί έχουμε τέτοια παραδείγματα. Σωστά. Λοιπόν, και ζητώ από τον κόσμο, σκεφτείτε εσείς με το μυαλό το δικό σας, με τη σκέψη τη δική σας, αυτά που λέγονται και ακούτε κάθε μέρα, διότι υπάρχει τόσο πολύ πληροφορία πλέον. Η οποία γίνεται misinformation. Ναι, και σε ζαλίζει. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να ζαλίζετε. Πιάστε τα facts, πιάστε τα γεγονότα, και από εκεί βγάλετε δικιά σας κρίση. Και για τα παιδιά της Κιβωτού, μην... δηλαδή, τι μπορώ να πω. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά. Δεν φταίνε τα παιδιά σε τίποτα. Έτσι, δεν φταίνε σε τίποτα. Αλλά και ούτε έχουν κάνει τίποτα τα παιδιά. Λοιπόν, ψηλά το ανάστημα, να περπατάτε με ψηλό το ανάστημα, να είστε, μην το αφήσετε αυτό να σας λυγίσει. Δυστυχώς δεν έχω. Και συνεχίστε με πολύ αγάπη και πιστεύετε ότι κάποια στιγμή πιστεύω να τελειώσει αυτή η υπόθεση και να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Θέλω και κάτι τελευταίο, γιατί έχω και κάποιες σκέψεις. Εάν χρειαστεί περισσότερη υποστήριξη, γιατί το συζητάγαμε οι δυο μας και μου το είπε και είναι προς τιμήν σου, ότι είμαι έτοιμος να αναλάβω οποιαδήποτε πρωτοβουλία προκειμένου να στηρίξω τον πατέρα Αντώνιο, πες μου γι' αυτό, τι σκέφτεσαι. Υπάρχει περίπτωση, αν χρειαστεί, να κινητοποιηθούν ομογενείς μας μια γροθιά και να στηρίξουν και να ξανασταθεί η Κιβωτός στα πόδια της. Εγώ πιστεύω πως ναι. Εγώ πιστεύω πως ναι. Δεν είναι... ναι, διότι γενικά η ομογένεια στην Αμερική πάντα θέλει να βοηθήσει όπου μπορεί να βοηθήσει το κάτι. Και το κάνει. Και πιστεύω ότι από όλα αυτά όσοι ξέρουν για την Κιβωτό και ξέρουν για τον πάτερ Αντώνιο είναι πολύ στεναχωρημένοι και πιστεύω ότι πιστεύουν, έχουν τα ίδια αισθήματα που έχω και εγώ και θα μπορεί να οργανωθεί κάτι, βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχεις να πεις οτιδήποτε, έχεις όλο το χρόνο στη διάθεσή σου. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος πράγματι γνωρίζεις από πολύ κοντά. Είσαι ένας από τους ανθρώπους, τους χιλιάδες ανθρώπους που συγκροτούν μια ολόκληρη κοινότητα, γιατί το κάθε παιδί έχει μια οικογένεια από όπου και αν προέρχεται. Όλοι αυτοί είναι χιλιάδες άνθρωποι. Είσαι ένας από αυτούς που βρήκες το θάρρος και είπες θέλω να βγω να μιλήσω, να στηρίξω, να πω δημόσια τη γνώμη μου για τον πατέρα Αντώνιο και για το έργο της Κιβωτού. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το χρόνο σου και για όλα αυτά που είπες και τα είπες με σθένος και μπορώ να πω και με παρησία. Γιατί ένας επιχειρηματίας πρέπει να κρατάει ισορροπίες. Η εποχή που ζούμε, η εποχή της παγκοσμιοποίησης είναι περίεργη εποχή και πρέπει να κρύβουμε και την πραγματική μας γνώμη, δυστυχώς, για να μην χαλάσουμε το image, είτε το δικό μας, είτε της επιχείρησης. Όλα αυτά τα παρέκαμψες και είπες όχι, θέλω να βγω να μιλήσω, να πω τη γνώμη μου για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτό το έργο. Εγώ από μένα και από τον πατέρα Αντώνιο και την πρεζιτέρα και όλα τα στελέχη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι σε εκτιμούν και σε τιμούν. Εγώ σε ευχαριστώ, γιατί θέλει τόλμη αυτό που κάνεις. Ξέρεις, όλοι κρύβονται τώρα, είναι αυτό που είπες, η σκάλα. Στην πορεία της ανόδου βλέπεις τους ίδιους που βλέπεις και στην κάθοδο. Όλοι κρύβονται τώρα, όλοι αρνούνται να μιλήσουν. Αυτοί που σπροχνόντουσαν για να βγάλουν μια σέλφι. Θέλεις άλλο να κάνει. Ναι, Αλέξανδρε, το καταλαβαίνω, αλλά δεν νομίζω ότι το να πεις την αλήθεια και να πεις αυτά που ξέρεις, τα πιστεύω τα δικά σου, χρειάζεται πολύ θάρρος, έτσι. Για μένα. Όπως βλέπεις, χρειάζεται. Σωστά. Στην εποχή μας, όπως λες, δεν είναι εύκολο. Αλλά εγώ έτσι είμαι, έτσι πιστεύω ότι αυτά που πιστεύουμε, αυτά που θέλουμε να υποστηρίξουμε, πρέπει να τα υποστηρίζουμε και στις καλές αλλά και στις δύσκολες στιγμές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο λόγια στον Κώστα και τον Δημήτρη, αφού θα τους δεις και έτσι κι αλλιώς μιλάτε, αλλά αφού θα τους δεις, δύο λόγια.
τι να τους πω, εγώ είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά που και πάλι το έχω πει, έχουν βρει τον καλό τον δρόμο. Είμαι από πίσω τους, τους βοηθάω όσο μπορώ, είμαι εδώ, όχι μόνο και σαν μέτορας και για καθοδήγηση και οτιδήποτε, και ελπίζω πάντα έτσι να χαμογελάνε και να δούνε τη ζωή, γιατί η ζωή είναι δικιά τους πλέον, 23 χρονών, έχουν απέραντο βίο μπροστά. Πότε ετοιμάζεστε να τα υποδεχθείς εκεί? Είπαμε το καλοκαίρι, γιατί ο Τζίμις αυτή τη στιγμή σπουδάζει και θα έχει κάποιο διάλειμμα το καλοκαίρι. Είπαμε το καλοκαίρι να έρθει στην Αμερική για ένα ταξίδι με τον Κωστή και να κάτσουμε εδώ πέρα και να δούμε από εκεί πέρα πώς προχωράει, ποιο δρόμο θα διαλέξουν. Μάλιστα. Αλέξανδρε, εγώ σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθώ τις εκπομπές σου όταν μπορώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το καθαρό βήμα που κάνεις και προσφέρεις στον κόσμο που σε παρακολουθεί και για τη στήριξη στον Πάτερ Αντώνιο και για τη στήριξη στην οικογένειά μας, και να ξέρεις ότι είμαστε εδώ και ότι σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και καλή χρονιά. Το Θεό να είναι καλή και ευλογημένη, με λιγότερο κακό και λιγότερες οδύνες, περισσότερες χαρές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φίλιππα μου. Να είσαι καλά. Ο Θεός να ευλογεί και εσένα και την οικογένειά σου. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου.